Με την συμμετοχή 36 κλασικών αυτοκινήτων δόθηκε σήμερα στις 9:30 το πρωί από τον χώρο στάθμευσης Ιορδάνου στην Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λευκοσία η εκκίνηση του Διεθνές Ράλι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου, το οποίο επιστρέφει έπειτα από 2 χρόνια. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Σωματείου Παλαιού Αυτοκινήτου Λέσπα FIFA και περιλαμβάνεται στο ημερολόγιο εκδηλώσεων της FIFA στην κατηγορία με αριθμό IR8-2022 και μετρά για το τρόπαιο Λέσπα FIFA. Σήμερα το πρώτο σκέλος της διαδρομής τερμάτισε στο ξενοδοχείο Κάβο Μάρι στον Πρωταρά γύρω στις 5:30 το απόγευμα. Αύριο από το σημείο του σημερινού τερματισμού θα γίνει εκκίνηση την οποία θα κηρύξει ο Δήμαρχος Παραλιμνίου κ. Θεόδωρος Πυρίλης. Η διαδρομή θα συνεχίζει προς το Παραλίμνη, στην συνέχεια στην Δερίνια, όπου και θα γίνει στάση για διάλειμμα στο πολιτιστικό κέντρο της κατεχόμενης Αμοχώσου στην Δερίνια. Στην συνέχεια, η διαδρομή θα περάσει από Παραλίμνη και τις περιοχές Κάπαρη και Περνέρα και ακολούθως στην οδό Πρωταρά, στο κέντρο του Πρωταρά, όπου και θα γίνει σφράγιση των δελτίων αγώνα και θα τερματίσει στο ξενοδοχείο Κάβο Μάρις, όπου θα ακολουθήσει η απονομή των επάθλων στις 2 το μεσημέρι.